Και πάμε για την επόμενη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε το κλασικό σνίτσελ. Θα το φτιάξουμε στην εντέλεια, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κλασικό σνίτσελ θα χρειαστούμε 1 κιλό χοιρινό κόντρα, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 6 αυγά, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 200 γραμμάρια ψωμί τριμμένο, 300 ml ηλιέλαιο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πατάτες τηγανιτές, σαλάτα coleslaw, φέτες από ένα λεμόνι και θυμάρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι το σνίτσελ είναι αυστριακό φαγητό, φτιάχνεται με μοσχάρι, αν και εμείς το έχουμε συνηθίσει να το τρώμε με χοιρινό. Αλλά υπάρχει και αυστριακός νόμος που απαγορεύει να πεις ένα φαγητό σνίτσελ άμα δεν φτιάχνεται με μοσχάρι. Αυτή είναι η νόμη, φίλε μου. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα κάνω είναι να πάρω το κρέας μου και να το κόψω ωραίες φέτες εδώ. Θα αφήσω στην άκρη. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι είναι προτιμότερο να παίρνουμε κομμάτι κρέας από το χασάπι και να φτιάχνουμε οτιδήποτε θέλουμε εμείς από το να μας το φτιάχνει ο χασάπις. Γιατί άμα το κόψουμε σε κομμάτια το κρέας μας, κατευθείαν η επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη πολλαπλασιάζεται, οπότε το κρέας μας αρχίζει να χαλάει. Ενώ άμα το πάρετε ολόκληρο κρέας και το κόψετε μεθαύριο εσείς, το κρέας δεν θα έχει οξυδωθεί και το φαγητό θα είναι πολύ πολύ πιο φρέσκο. Λοιπόν, κόβουμε ωραία κομμάτια εδώ. Πώς φαίνονται, Διονύση, τα κομμάτια? Μια χαρά. Τώρα υπάρχουν δύο εργαλεία που μπορείτε να ετοιμάσετε τα σνίτσελ σας. Είναι ο μπάτης και το σφυράκι. Το σφυράκι μου θυμίζει λίγο ξυλοκόπο, λίγο Bob Mastora, λίγο Thor πάνω να σώσει τον πλανήτη. Ωραίο μηχανηματάκι, αλλά τι γίνεται. Πρέπει όντως να ξέρετε πώς να το ανοίξετε, γιατί αν και κάνει τρύπες το κρέας καθώς το ανοίγουμε και βολεύει πάρα πολύ στο ψήσιμο και το μαλακώνει πάρα πολύ, πρέπει να προσέχουμε καθώς το ανοίγουμε να μην διαλύσουμε τελείως το κρέας. Κοιτάξτε. Πώς σας φαίνεται? Τέλειο. Και το δεύτερο εργαλείο που μπορεί να έχετε σπίτι είναι ο κλασικός μπάτης. Παίρνουμε το κρέας μας, βάζουμε τη μεμβράνη από πάνω, από το κρέας, και για να μην κολλάει όλη την ώρα ο μπάτης, παίρνουμε και βαράμε από μέσα προς τα έξω. Εδώ. Κοιτάξτε. Ποιος τρόπος μας αρέσει πιο πολύ? Εγώ θα προτιμούσα το σφυρί. Εσύ? Και εγώ το σφυρί. Συνεχίζω κανονικά με το σφυράκι μου εδώ. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο χτυπάω. Σπάω ουσιαστικά το κρέας να μαλακώσει εδώ. Καλά, όλοι σας έχει ανοίξει η όρεξη, έτσι δεν είναι? Εγώ να σου πω, μικρός όταν ήμουν, θεωρώ ότι ήταν ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά. Όταν είχε σνίτσελ, ξέρω ότι δεν πήγαινε να φάω στη γιαγιά μου. Γιατί όταν είχε σνίτσελ η μαμά μου. Γιατί συνήθως όταν έκανε φαγητό η μαμά μου, πήγαινε να φάω στη γιαγιά μου. Σ' αγαπάω, μαμά, αλλά καταλαβαίνετε ότι το μόνο που μπορούσε να με κερδίσει από τη μαμά ήταν, νομίζω, μελιτζάνες με κρέας που πήγαινα οπωσδήποτε σπίτι. Από τα αγαπημένα μου φαγητά, ίσως και το αγαπημένο μου. Το σνίτσελ και τι άλλο. Και τα τηγανιτά. Τα τηγανιτά, έτσι τα λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι είναι τα τηγανιτά? Τηγανιτές, μελιτζάνες, κολοκύθια, πιπεριές. Όλα αυτά τηγανιτά με μία σάλτσα ντομάτας και μετά. Τη σάλτσα ντομάτας την ρίχναμε αυγά και κάναμε στραπατσάδα. Όταν έλεγε ότι έχουμε τηγανιτά, εννοούσε όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τέλεια. Τι άλλο χρειαζόμαστε για να κάνουμε σνίτσελ? Αλεύρι. Δεύτερο υλικό. Αυγά. Τρίτο υλικό. Φρυγανιά. Φρυγανιά. Λοιπόν, άκου. Υπάρχει φρυγανιά, που η φρυγανιά όντως κάνει πιο βαρύ το φαγητό, όντως μαζεύει περισσότερο λάδι και όντως είναι πιο εύκολο στο να τη βρούμε. Αλλά το σωστό το σνίτσελ γίνεται με ψωμάκι. Θα πάρετε ψωμάκι, θα το τρίψετε στον τρίφτη, ωραίο ψωμί του τόστ, και θα γίνει 10 φορές πιο νόστιμο και πιο φρέσκο, πιο ζωντανό το σνίτσελ, εντάξει? Λοιπόν, καθώς μπαίνουμε σε μία διαδικασία να φτιάξουμε τα σνίτσελ μας, αρχίζουμε και να ζεσταίνουμε το λάδι. Το λάδι δεν το παραζεσταίνουμε. Θέλουμε να ψήσουμε τα σνίτσελ μέχρι μέσα, οπότε στην αρχή το θερμαίνουμε λίγο το λάδι. Και τι λάδι βάζουμε? Ελαιόλαδο, σπορέλαιο. Σπορέλαιο. Γιατί? Γιατί το ελαιόλαδο θα κάνει πιο βαρύ το φαγητό μας και επίσης θα κοστίσει το φαγητό μας 10 φορές παραπάνω. Δεν το θέλουμε, έτσι δεν είναι? Τέλεια. Αρχίζω να ζεσταίνω το λαδάκι μου εδώ πέρα, όχι πολύ δυνατή φωτιά, χαμηλή, και πάμε να ετοιμάσουμε τα υλικά μας. Για το αλεύρι, τι χρειάζεται να βάλουμε στα αλεύρι? Αλάτι, πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι, φίλε. Μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι
ένα έξτρα βήμα, αλλά όντως χρειάζεται. Πρέπει να δώσουμε γεύση γενικά στο φαγητό μας και αρχίζουμε με αλατοπίπερο παντού. Δηλαδή, θα βάλουμε πάνω στο κρέας αλατοπίπερο, αλάτι. Κοιτάξτε εδώ πώς κατευθείαν απορρόφησε το κρέας το αλάτι. Το χρειάζεται σε αυτό το σημείο. Πιπέρι. Και βάλαμε και αλατοπίπερο μέσα στο αλεύρι. Τώρα, τα αυγά μας. Σπάμε τα βουλάκια μας. Μερικοί βάζουν γάλα. Δεν υπάρχει λόγος να βάλετε γάλα. Εφόσον χτυπήσετε πάρα πολύ καλά τα αυγά, άμα δεν τα χτυπήσετε καλά, τότε τα αυγά όντως έχουν πιο συμπαγή σύσταση. Αλλά άμα τα χτυπήσουμε πολύ καλά με το σύρμα, αραιώνουν, γίνονται σε νεράκι. Οπότε και εδώ τι πρέπει να βάλουμε, αλάτι και πιπέρι. Πιπέρι και αλάτι. Τέλεια. Λοιπόν, παραδοσιακά η συνταγή του σνίτσελ δεν έχει τα υλικά που θα βάλω εγώ στη συνέχεια. Άμα θέλετε τα βάζετε, άμα θέλετε δεν τα βάζετε. Το λέω προαιρετικά. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ να βάζω λίγο μουστάρδα μέσα στα αυγά και ρίγανη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω συνηθίσει όντως να το σνίτσελ έτσι. Γι' αυτό θέλω να σας το δείξω. Ρίγανη και δεν τη λυπάμαι τη ρίγανη στα αυγά. Τώρα, ανακατεύω αυγά, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, εδώ. Θέλω να σπάσει τελείως η μουστάρδα και βγαίνει και πιο κίτρινο το πανάρισμα από μέσα. Το δείτε με τη μουστάρδα, είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Τέλεια. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Πρέπει να ανακατέψω το αλεύρι με το αλάτι και το πιπέρι. Βάζουμε γάντια και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνουμε το σνίτσελ μέσα στα αλεύρι, εδώ. Με το που περάσουμε από τα αλεύρι, πάμε στο αυγό, εδώ. Κοιτάξτε το αυγό πώς κολλάει τέλεια μαζί με το αλεύρι. Και με το που τελειώσει, αφήνουμε το αυγό να πέσει στο παραπανήσιο, κατευθείαν μέσα στο ψωμάκι, εδώ. Τέλειο. Τέλειο. Οπότε πάει το πρώτο στην άκρη. Ξανά, αλεύρι, αυγουλάκι και ψωμί. Και βλέπετε ότι μπορείτε να βάλετε το ένα πάνω από το άλλο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλεύρι, αυγό και ψωμί. Να βγάλω λίγο τα γάντια, να αρχίσω να τηγανίζω εδώ γιατί θα καεί το λάδι μου. Δεν θέλω να είναι πολύ δυνατό γιατί θα μείνουν τα σνίτσελ ομά. Βέβαια τα έχω κάνει λεπτά. Και θέλω να δώσω περίπου 3 λεπτάκια τουλάχιστον στο τηγάνι, 1,5 από την κάθε πλευρά. Οπότε, πάει το πρώτο μέσα, εδώ. Παναγία μου. Σε ποιον ανοίξει η όρεξη να σηκώσει το χέρι. Όλοι θέλετε να φάτε, Λοιπόν, δεν θα παραφορτώσω το τηγάνι, θα βάλω 3. Μετά τα άλλα 3 θα συνεχίσω μέχρι που να τα ψήσω όλα. Και μόλις τα ψήσω, θα σερβίρουμε. Λοιπόν, όπως σας είπα, δεν θέλει πολύ ώρα. Θέλει να πάρει ωραίο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Και να ψηθεί την ίδια στιγμή. Ώρες-ώρες, πραγματικά, σκέφτομαι ότι τα πιο απλά φαγητά είναι και τα πιο νόστιμα. Αυτή η γεύση που φτιάχνει στο σνίτσελ εκείνη τη στιγμή είναι ασυναγώνιστη. Είναι κάτι που δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ χρώμα. Κοιτάξτε εδώ χρώμα. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και πάω να συνεχίσω και με τα υπόλοιπα. Και μόλις θα τελειώσω, θα σερβίρουμε. Για το κλασικό σνίτσελ, κόβουμε το χοιρινό σε πολύ λεπτές φέτες. Χτυπάμε με το ειδικό σφυράκι ή με έναν μπάτι για να πλώσει το κάθε κομμάτι και να μαλακώσει. Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε. Σε άλλο μπολ σπάμε τα αυγά, βάζουμε αλάτι, πιπέρι, τη μουστάρδα, τη ρίγανη και ανακατεύουμε καλά για να σπάσουν τα αυγά. Βάζουμε αλάτι και πιπέρι σε κάθε κομμάτι από το χοιρινό. Περνάμε διαδοχικά από το αλεύρι, τα αυγά, το τριμμένο ψωμί και βάζουμε σε βαθύ τηγάνι με ηλιέλαιο. Τηγανίζουμε και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα και να ψηθεί καλά. Αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Τα σνίτσελ πάνω στο πιάτο, έχω τηγανίσει και λίγες πατάτες. Παναγία μου. Και για να γλιστράει λίγο το σνίτσελ, λίγο κόλσλο. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Ό,τι χρειάζεσαι ακριβώς.
Εννοείται πως βάζουμε πάντα στο πλάι λίγο λεμονάκι. Εδώ. Και καθαρά για το οπτικό του θέματος. Θα ρίξω λίγο θυμάρι. Δεν θα το κάνω πολύ γκουρμέ, θα το κάνω παραδοσιακό. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Έχω συνηθίσει, ξέρεις πόσο τραγανό που είναι και πόσο ωραίο. Έχω συνηθίσει όντως να το τρώω με μουσταρδοκέτσαπ εγώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ρίγανη μουστάρδα. Νομίζω πως κάθε φορά σας καλώ να δοκιμάσετε. Αλλά τώρα δεν θα σας καλέσω. Πρώτα θα τελειώσω εγώ το φαγητό μου, ό,τι έχω να φάω, και μετά θα έρθετε να φάτε εσείς.